είναι lifestyle. Συμφωνείτε, κύριε Παπλίδη? Ο παπάς σου έπιασε την άφηση και εξαφανίστηκε. Τα πούκαμε. Τι νόμου σου είπα. Προσπαθούμε με τον καπετάνιο να την βρούμε. Το θέμα είναι... Έτσι νομίζουμε δηλαδή ότι την έχουν τζαμές του Τζονί. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τον αρφό σου, τον Βασίλη. Συγγνώμη. Αχιλία, δεν θέλω να συζητήσω άλλο αυτό το θέμα. Σου είπα κάτι πριν φύγεις και το εννοούσα. Σοφία, πρέπει να σου πω ότι αισθάνομαι χάλια. Δεν με ενδιαφέρει πώς αισθάνεσαι, Αχιλία. Πιστεύεις ότι είμαι ο άνθρωπος που μπορεί να πάει με μια γυναίκα μόνο και μόνο επειδή μπορεί κάτι προκλητικό? Τώρα θέλετε να σας απαντήσω αλήθεια? Εκτός τούτου, νομίζω ότι αρέσκει μου να μου λαλούσει ψέματα. Μόλις τα έβρετε λίγο σκούρα, προσπαθείτε να ενοχοποιήσετε τον πρώτο που συλλαμβάνετε. Αντί να είσαι έξω και να προσπαθείς να βρεις τον δολοφόνο, αν είσαι εδώ μέσα και προσπαθείς να μου αποσπάσεις ομολογία. Εντρέπεσαι, λέω εγώ. Αου! Σκέφτου το πολλά. Έχεις ως αύριο να αποφασίσεις. Λοχεία! Να πάμε σε 5-6 τόπους που συχνάζει και αμή Βασίλης. Ελπίζω να τον έβρουμε. Πώς θα ξεκινούμε? Να πάμε που το Ποέτικα. Έτσι και ανοίξες το στόμα σου να πεις τίποτα. Περίπου δεν θα πας.
Σοφία. Σοφία, μίλα μου. Σοφία, σημαντικό είναι το που θέλω να σου πω. Σοφία. Σοφία. Είπα, κάτσε! Τέμα και ποιος εμπούς. Ο Άης Βασίλης. Και είναι τα δώρα μας φέρνεις. Μου λέω ναι. Τώρα μιλώ εγώ. Μεν έχεις έννοια. Ότι είναι να πω είναι να το πω στα γλύωρα. Άντε. Πέτω να τελειώνουμε, να πάμε να κοιμηθούμε. Ξέρω ποιος δολοφόνησε την παρολίγο γυναίκα σου. Πέμας το να μάθουμε κι εμείς. Εσύ. Δεν μου κάνεις την πρόταση, σου ξαβετάνω σας πάλι. Λοιπόν, εσύ είσαι δημοσιογράφα, σωστά? Σωστά. Πες μου, έχεις και ποτέ την κάμερα που σε πιάνει η τηλεόραση? Ωε ρε Τζονίδα, με πέσεις έξω στο ραδιόφωνο που δουλεύω. Και αν δεν εμφανιστώ αύριο στην εκπομπή μου, αντιλαμβάνεσαι να μπορεί να γίνει. Ναι, αλλά άμα θέλεις βρίσκεις και ποτέ την κάμερα της τηλεόρασης. Ναι, ο σταθμός που δουλεύω έχει και τηλεόραση. Παρακάτω. Λοιπόν, αύριο θέλω να μου πιάσεις μια συνέντευξη. Έχω να κάνω κάτι δηλώσεις. Τι δάμε τίποτα, να πρέπει να δάμε. Πέρκη μου ρε χαρά, διότι όσον καθυστερούμε τόσο το σιωρτέρο. Ισότο, νομίζω ότι είναι καλύτερο να πω να του μιλήσω μόνη μου. Και αν είναι να συναντηθούμε ύστερα κάπου αλλού. Καπετάνιο, να μου λαλείς. Που μένα είναι εντάξει. Φτάνει να έρθετε, α. Μην μας αφήκετε να περιμένουμε. Είσαι σίγουρη ότι δάμε. Ναι, όπου είναι τώρα τον και ο Βασίλης. Πέτε μου όμως που να συναντηθούμε. Ξέρεις που είναι η ταβέρνα ο καπετάνιος, α. Είναι μακριά που δάμε, α. Ο Λόησα. Τρίτο στρίψιμο δεξιά. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ένα σουβλιτζί δεν κατάλαβα. Μπράβο, μπράβο. Είναι η ταβέρνα του καπετάνια, μεν ξέρει. Το λοιπόν, σε 10-15 λεπτά να βρεθούμε τζαμί, εντάξει. Έγινε, ναι, ναι. Άδε, ναι. Χαρά. Ναι. Όχι να εξαφανιστεί. Σωτωμένη στι 9. Άτσι, άτσι. Άτσι, μου βάλε. Αύριο. Να σε πιάω τηλέφωνο να σου πω ήταν που θέλω. Για να μην ανοίξω το στόμα μου και να τάσω νοσοούλια. Ακού να σου πω ρε Καραγιώζη. Τον Κλεόβουλο. Ένα βρέθηκε ένα άνθρωπο να τον εκβιάσει. Λοιπόν, σηκώ στο γεφύε που δαμε. Γιατί με μια σφυλκάρκου είναι 15 και κάνουν σε από το χωρκό του κουνού. Νομίζεις ότι μπλοφάρω. Λοιπόν, να σου πω μόνον τζίνον που έβαλες να κάνει τη δουλειά. Κι αν μην πιστεύεις, να σου πω κι άλλο. Τσονείς. Έχω δικαιό. Ε,
Εδώ και στου 10.000 λίρες για να κάνει τη δουλειά. Έχω τι αποδείξεις. Τούτα είστε την άλλη φορά. Τώρα φεύγω. Αν πάτε κατεβούν οι 15 σου νομάτι. Σε τζάμε, είσαι στο ζεκλειστό. Άντε ρε παιδιά, πού σας την εξημέρωσε. Sorry καπιτάνιε, κατάλαβα λάθος και πήρα τον πάλι δρόμο. Ας το μπέλασε, ξέχασα να σου πάμε εδώ γιατί είχε ένα τηλέφωνο. Λίγο πολλά, είπε μου η χαρά τι έγινε. Εγώ όμως δεν κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Το λοιπόν, είναι πολύ απλό. Πρώτα πρέπει να μάθουμε εάν η ναυσικά είναι πράγματι τζαμέ στο Τζονί ή αν την έχουν πουπούτε αλλού. Τούτο είναι εύκολο. Πες ότι είναι τζαμέ, εγώ τι πρέπει να κάνω. Εσύ τίποτε. Να πάσεις στον Τζονί και να δεις αν είναι τζαμέ. Και πού είναι ακριβώς. Την αυτή να μας πεις. Άτε, πήγαινε στο καλό. Έγινε. Το πολύ σε μισή ώρα να με πεις. Βασίλη, πρόσεχε. Μένε εσύ εκεί. Άντε, χαραφία με τζαμίσα. Μα πού να πάμε. Εξεγάσες, πάμε πίσω στο νοσοκομείο πριν να ανακαλύψουν ότι φύγαμε τους. Φου, εξεγάσατε έγια. Λοιπόν, χαρά. Όψε, φάνηκες πολλά δυνατή κοπέλα. Και λαλή το η ψυχή σου. Και να είσαι σίγουρη πως ό,τι και να γίνει, να τα καταφέρεις να τα βγάλεις πέρα στη ζωή σου. Άου. Κάθε φορά μου να έχεις πρόβλημα, να θυμάσαι τον το τσίμιμα και τα λόγια που σου είπα. Άτε. Εντάξει, καπετάνιε, να τα θυμούμε. Γεια σου. Θα βάζεις το καλό. Σε λίγο. Άτε. Εγώ βάλω στο στοίχημα μόλις με δίδαμε να φουδουνιαστεί. Ου, μην έχεις έννοια. Μόλις ακούσει τα καλά νέα, θα ενθουσιαστεί. Να δούμε. Άντε, όλα μπορεί να μας φέρει και καλά νέα, τόσο που σου πέτσεις. Άλλον που μιαν κατ' εμιαν έννοι. Έβαλε μας να αγοράσουμε μετοχές εμείς και πήγαν τα ριάλια στράφη. Κάτσε πρώτα να ακούσεις τι έχει να σου πει ο άνθρωπος και μετά λες τα δικά σου. Και σου ακόμα να πάω να πέσεις, ε? Καζίρι να ξημερώσει. Τζονί, ο Σούμαχερ ρέματε ποιος ανάλευε μετά που πέτανε ο Κάντυλος. Πώς τα έτσι ρε Σούμαχερ, ε? Έτσι. Πρώτα να μου ζητήσεις συγγνώμη για τη συμπεριφορά σου. Α, Τζονί, κόψε το, α. Εγώ ήρθα εδώ να σου πω κάτι που θέλεις να μάθεις. Θέλεις, ναι ή όχι. Μα δεν το Σούμαχερ τσαμπουκάρε. Αν δεν μου ζητήσεις συγγνώμη για να σου πω κάτι. Λοιπόν, Μιράντα, έφυγα εγώ. Κι άμα αποφασίσει ο Τζονίς να γίνει άνθρωπος, πέτου να έρθει να μου μιλήσει. Άντε ρε, Σουμαχέρε, άντε. Να είναι τελείως κι άμεις έτσι, ε. Μου τι τους κι όσμι τα ευλογημένα. Τζονί, με συγγνώμη με τίποτε, ρε κουμπάρε. Θέλεις να μάθεις, ναι ή όχι.
Τι είναι, φάνηκε ο Μιτσής. Ακόμα να φάνει. Εσύ εντάξει με τη χαρά, πήρες. Ναι, ναι. Έπρεπε να φανεί ως τώρα, έρχεψα να ανησυχώ. Να μην ανησυχείς. Γιατί αν πράγματι για μέσα του Τζονί, όπως το υπολογίζω, να σκεφτεί 100 φορές πριν να την πειράξει. Σιγά μπορεί να το σκεφτεί ο Τζονί, σκέφτεται ζόλα στο χτινό. Μην το θεωρείς έτσι. Μπορεί να είναι αδίστακτος, αλλά ρισκάρει το ντομάρι του, αν δεν είναι απόλυτη ανάγκη να το κάνει. Και με την ναυσικά, δεν ανάγκη να έχει να της κάνει κακό. Δεν ξέρω. Εγώ ούλα μπορώ να τα περιμένω. Τέλος πάντων, κάτσουμε να περιμένουμε λίγο να δεν έρθει, να πάμε εμείς να δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, ρε Σούμαχερ, είσαι πολλά χάχας, α. Είχες όλη την ευκαιρία μαζί μου, ρε, γέμισε τα παλούκια σου χρυσά. Εν έθελες, κανείς. Άτ, πήγαινε να παίξεις τις μετοχές σου στο χρηματιστήριο και παρέτα μας. Εγώ λέω να δώσετε τα χέρια σαν δύο παλιοί καλοί φίλοι και να τα ξεχάσετε όλα. Εδώ πάνε τόσο καλά οι δουλειές που προσπαθώ να στείλω τον μικρό να φέρει με άλλη μια παρτίδα με διαβατήρια. Εσείς μελώνετε σαν μικρά παιδιά. Έχεις δίκιο, ρε Μιραντα. Λόμαστρο σου ποδάνει, ξέρει να σταματά. Ένα χειμέ ιερό με όσιο. Έλα δάρι, Σουμάχερ. Έλα δάρι. Δε με καλά. Θωρός. Μοιάζω σου για άνθρωπους που απογοητεύκει τους φίλους του, ρε. Α? Καλά, ρε Ζιόνι. Εσύ που μέναν ήταν παράπονον είχες και ξαποστήλες με τις προάλλες αρωνάρο. Εν είμαι εγώ που κράτησα το μαχαζί όσον καιρόν ήσουν μέσα, ρε. Εν είμαι εγώ που σου στάθηκα στις δύσκολες στιγμές σου. Δηλαδή, επειδή διαφώνησα σε κάτι, εν να μας πετάξεις έξω με τις κλωτσές. Συγκίνησες με, ρε, που ας εβάρει. Έτω, εν που είσαι πολλά μαλαχτός ώρες, ώρες και νευριάζεις με. Αλλάτε, αφού συμφωνεί και η Μιράντα, να κάνω με τόκα και να βγούμε μερασμένα ξεχασμένα. Δε χέζε. Άντε, τι τον κοιτάς, δώσ' το χέρι σου. Ποιος είναι? Εγώ, Άντσελ. Παύλα! Ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Να με εγώ να δεις. Πώς τέτοια ώρα, τι γίνεται? Ήθελα να σε δω με τις πιζάμες. Άντε, ρε Μιράντα. Άνοιξε καμιά μπύρα να το γιορτάσουμε. Μα μπύρα πρωί-πρωί. Άμα έμπηκε το πλάσμα μπύραν το πρωί, να μου να πιει κακάο. Όχι ρε, βγάλαμε τριαντάφυλλο. Κερατσόμελο. Ήπιες πότε σου βγάλαμε κερατσόμελο. Παναγία, με χτίζει όλα λόγω σου. Α, ο, δάμε, χαλάς μας τα πάνε ρε Σουμάχια. Όχι και χτίζει το κερατσόμελο. Είστε και δυο τεότρια. Να μας πεις και ποιος είναι το πρόσωπο που ανέλαβε μπός στην Κάντιλος Μερκάν. Θα το πιστέψεις, αλλά είναι σεκρετάρι του Παυλίδη. Παρέτα ρε πελάρες. Εσύ ρε πελάρες. Χωρίς την έτσι φατσού, αλλά αν την μάθεις καλά, είναι ένας φιλικούντρι, αμέσως σου πω και το άλλο. Άλλο. Εσύ κι άλλο. Το λιλίντο πολύ του Κάντιλου που τις δουλειές στην Αφρική με τα φάρμακα. Δεν είναι που τόσοι. Ο Παυλίδης, ξέρει το. Ξέρει το, ξέρει το. Μάχεται να δεις τα πλήνη που μέσα στο χρηματιστήριο. Ε, Σουμαχερ. Ησυχία και φύγες. Πού να πάω, ρε. Δουλειά. Μάθε πού, πώς, πόθε. Ούλα. Κάτσε, θα με έχουμε μια συμφωνία για κάτι κάσου με τη Μιράντα, για την πληροφορία. Ρε, μας έτσι μπαλά, ρε, α. Έτσι και βάλαμε στο χέρι τον Παυλίδη. Να έχουμε μάνη να ζούμε σου λίγο μας τη ζωή σαν τους Πασάες, ρε. Κι αν σου λαλείς μου για τα κάξ της Μιράντας τώρα, ρε. Ήμουν σίγουρος ότι έτσι ήταν να μου πεις, ρε, Ζόνι. Εξεπίτηδες που σου είπα για τα κάξ της Μιράντας. Μεγάλε, έτσι και βάλαμε τους στο χέρι, έκαμα μέντη. Ρε, είσαι δαμέ ακόμα, α! Το λοιπόν, έφυγα και ρε, Ζόνι, εχάρηκα που τα ήβραμε, να. Me too. Good night, ρε Σουμαχερ. Άντε, Μιράντα, μπήνε να πέσεις. Εσύ,
Εγώ να μείνω δαμέ. Έχω ξένους μέσα. Μα τι ξένους και ιστορίες μου λες τώρα. Μιράντα, καληνύχτα είπα. Πάντως βολεύτηκες εδώ, ε. Όπως βλέπεις. Και από δουλειά πώς πάμε? Όχι και άσχημα. Δεν λέω, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά εντάξει. Τα βγάζω πέρα. Πάντως, εγώ δεν σε συγχωρήσω ποτέ που παράτησες την αρχαιολογία για αυτές τις ανοησίες. Παύλο, αυτό έγινε πριν χρόνια. Είσαι λίγο πεσμένη ή κάνω λάθος? Μια χαρά είμαι. Εσύ να μου πεις, πώς θα πας με τις ανασκαφές στον Ακάμα? Καλά, καλά τα πάω. Βέβαια δεν έχω τα αποτελέσματα που περίμενα, αλλά... Βέβαια έχω μια ομάδα καταπληκτική, Γερμανούς από τον Τούμπιγεν. Ελπίζω σύντομα να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Να μην πάνε χαμένοι οι κόποι μας τόσο χρόνο, ναι. Και να ρωτήσω πώς μας θυμήθηκες έτσι ξαφνικά. Ε, σήμερα το βράδυ έχω μια... να πάω σε μια εκπομπή στο Σίγμα. Ξέρεις, από αυτά τα talk show. Αλλά θέλω να σου ζητήσω και μια χάρη. Έχω και κάποιες άλλες δουλειές. Μπορώ να μείνω εδώ μερικές μέρες? Βεβαίως μπορείς να μείνεις. Ούτε καν έπρεπε να με ρωτήσεις. Σε ευχαριστώ. Τελικά... Όποιο δρόμο και να τραβήξει ο καθένας από εμάς, είναι η μοίρα μας να συναντιόμαστε κάθε τόσο. Και κάθε φορά, κάτω από διαφορετικές περιστάσεις. Και από πότε άρχισες να βγαίνεις στα κανάλια? Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, πολύ μεγάλη. Στην πόλη. Παύλο, είσαι καλά? Μπορώ να κάνω ποτηράκι νερό, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ. Εντάξει. Είσαι καλά. Μακριά, στα νησιά με τα θάνατο νερό, της πατρίδας μου το όνομα θα σου χαρίσω σε ένα ψήθυρο άνοιξη στερνό, σε μια τύση του μέλλοντος να μας κρατήσω θέση για δυο. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να σε, σε τεφένια στέρι να σου φέγγεις τα νυχτά. Αστέρι να σου φεγγεί στα νυχτά.